Είναι μεγάλη ημέρα, γιατί δείχνει πως οι πρόγονοι μας ήξεραν πάντοτε να επιλέγουν μεταξύ σωστού και λάθος, μεταξύ συμφέροντος και μη συμφέροντος, μεταξύ βομών και ευθειών ή θυσίας για τα καθημερινά. Αυτό το μάθημα σε μας πρέπει να γίνει δίδαγμα, διότι 83 χρόνια μετά αισθανόμαστε ότι έχουμε ξεχάσει αυτό το μάθημα και πρέπει κάποιος να μας το θυμίσει. Μας το θυμίζουν τα κόκαλα των Ελλήνων, τα ιερά διαχρονικά. Και γι' αυτό εύχομαι να τα τιμούμε, να τα σεβόμαστε και να μιμούμεθα το έργο τους. Με αυτή την έννοια έχουμε σύν της άλλης και την σκέπη της Παναγίας. Ό,τι δεν καταφέρνει ο άνθρωπος, έρχεται ο Θεός και το συμπληρώνει. Και μακάρι να μην εγκαταλείψουν την πατρίδα μας. Ούτε οι άνθρωποι με ηρωικό φρόνημα, ούτε ο Θεός. Χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζουμε την επέτειο του Όχι, το έπος του 1940, την 28η Οκτωβρίου. Το μήνυμα που θέλω να περάσω στους συμπατριώτες και συμπατριώτησές μας είναι πως όταν οι Έλληνες διχαζόμαστε, δεν έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα. Και δυστυχώς στην σύγχρονη εποχή βρίσκουμε πολλές αφορμές για να δικαστούμε, να χωριστούμε. Αντιθέτως, όταν ενώνουμε δυνάμεις, όταν συνθέτουμε, όταν ψάχνουμε για συνέργειες, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν και τίποτα. Αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες. Ζήτω 28 Οκτωβρίου. Η μέρα μνήμης και τιμής τη σημερινή. Το έπος του 40 είναι βαθιά χαραγμένο στις ιστορικές μνήμες του λαού μας. Και επειδή τα γεγονότα τα οποία εξελίσσονται σήμερα μας θυμίζουν για άλλη μια φορά ότι τίποτε δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο στη διαδρομή μας, γι' αυτό και χρειάζεται εγρήγορση και ετοιμότητα. Η εθνική ενότητα και η ομοψυχία είναι αυτά τα οποία μας χαρακτήρισαν στις μεγάλες στιγμές. Αυτά είναι που πρέπει να μας ενώνουν πάντα και να οδηγούν την Ελλάδα μας μπροστά. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Να είστε καλά. Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων φαίνεται πως είναι επιτακτική η ανάγκη αυτό το όχι να γίνει πιο επίκαιρο από ποτέ και να καταλάβουμε ότι η χώρα πρέπει να είναι οικονομικά ισχυρή, με στέρεα κοινωνική συνοχή, με πολύ ενισχυμένη την αποτρεπτική της ισχύ και βεβαίως περισσότερο από ποτέ να θυμηθούμε να είμαστε ενωμένοι, αισιόδοξοι με αυτοπεποίθηση. Ζήτω το έθνος, χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Το 2 Οκτωβρίου 1940, την ημέρα που οι Έλληνες απάντησαν στο τελεσίγραφο που δόθηκε όχι. Και κατάφεραν με τον τρόπο αυτό και η ηγεσία αλλά και ολόκληρος ο ελληνικός λαός να γράψουν σελίδες δόξας το επόμενο διάστημα και να παραδειγματίσουν όλο τον κόσμο. Γιατί οι Έλληνες, χωρίς να έχουν πολλά μέσα στη διάθεσή τους, αλλά μεγαλείο ψυχής, κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα και να είναι με την πλευρά των νικητών. Και να μπορούν σήμερα να δίνουν το παράδειγμα στις νεότερες γενιές. Γιατί και στην περίοδο της ειρήνης, αν ακολουθήσουμε το ίδιο το φρόνημα, την ίδια ψυχική διάθεση που είχαν οι αγωνιστές του 1940, μπορούμε να μεγαλουργήσουμε και να πετύχουμε στόχους οικονομικούς, στόχους σε περίοδο ειρήνης, οι οποίοι και πάλι θα μας κάνουν περήφανος σαν κράτος και σαν έθνος. Σήμερα, κάτω από έναν ηλιόλουστο ουρανό, απολαύσαμε την παρέλαση της μαθητιός σας νεολαίας του Δήμου Κορινθίων και βέβαια όχι μόνο της μαθητιός σας νεολαίας, αλλά και της αστυνομίας και του στρατού, αλλά και συλλόγων και τιμήσανε όλοι με την παρουσία τους την τιμή που απαιτεί. Το μεγάλο όχι που ξεφωνήθηκε από τον Γιάννη Μεταξά το 1940 και στη συνέχεια αυτό το όχι το πήραν
ο κόσμος, ο λαός και βγήκε στους δρόμους για να υπερασπιστεί την πατρίδα μας και βεβαίως και η Εκκλησία και όλοι οι φορείς μπήκανε στον πόλεμο και την Ελλάδα την κρατήσαμε ψηλά και στην Ευρώπη και σε όλους τους γνωστούς μέχρι τότε φορείς, ούτως ώστε στη συνέχεια πολύ γρήγορα η Ελλάδα μας να απελευθερωθεί από τον ζυγό του φασισμού και από τον ζυγό της όποιας παρανομίας και υποτέλειας μας είχε υποβάλει η Γερμανία. Σημερινή μέρα τιμής, μνήμης στους ήρωες του έτους του 40. Όλοι εδώ σήμερα τιμήσαμε αυτούς τους ανθρώπους, τους πατεράδες μας, που με αυτοθυσία, με αυταπάρνηση, με ομοψυχία έδωσαν κάποιοι και τη ζωή τους για να είναι ελεύθερη πατρίδα μας. Η μαθητική νεολαία, η στρατευμένη νεολαία, η νεολαία από την αστυνομία και την πυροσβεστική έδωσαν με την μεγαλειώδη παρέλαση το μήνυμα. Το μήνυμα το σημερινό. Σκεφτόμαστε, τιμούμε τους ήρωές μας διαχρονικά. Χρόνια πολλά. Σήμερα είναι μέρα χαράς, μέρα γιορτής, μέρα μνήμης και μέρα προβληματισμού. Προβληματισμού γιατί πέφτει πολύ βαριά η σκιά των δύο πολέμων που μένουν δίπλα μας, του Ρωσο-Ουκρανικού όπως και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όμως είναι μέρα γιορτής γιατί γιορτάζουμε το όχι κατά του φασισμού, του ναζισμού, της αντίστασης, το όχι κατά του άξονα, των δυνάμεων του άξονα. Όμως εμείς οι νεοέλληνες έχουμε μεγάλη ευθύνη γιατί πρέπει να διαφυλάξουμε όλο αυτό που έχουμε από το παρελθόν, από τα παλιά, δηλαδή ότι έχουμε, είμαστε οι ιδρυτές, οι θεμελιωτές της δημοκρατίας, όμως πρέπει να έχουμε και νου, να είμαστε ενωμένοι μπροστά σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, τα κοινωνικά και τα ηθικά. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κορίνθιους και τις Κορινθίες.